Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αυτό είναι το δελτίο του Omnia TV στις 2. Γενικές συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στις περισσότερες κατηλημμένες σχολές ΑΕΗ και ΤΕΗ. Σε 102 σχολέ και τμήματα ΑΕΗ και ΤΕΗ συνεχίζονται οι καταλήψει κατά του νέου νόμου πλαίσιο για την παιδεία και γενικότερα κατά τη πολιτική περικοπών τη κυβέρνηση. Σε πανεκπαιδευτική πορεία διαμαρτυρία έχουν καλέσει σήμερα στι 12 στα προπήλαια φοιτητικοί σύλλογοι και καταλήψει σχολών. Ενώ πάνω από 580 σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη, η κυβέρνηση απαντά με παρεμβάσει εισαγγελέων, αστυνομία και των λεγόμενων αγανακτισμένων γονέων. Χθε, καθηγητέ επενέβησαν με ύπουλο τρόπο στο πρώτο και 8ο γυμνάσιο, γυμνάσιο Εγαλαίου και σύμφωνα με πληροφορίε τραυμάτισαν μαθητέ που συμμετείχαν στην περιφρούρηση τη κατάληψη. Επίση, αστυνομικοί επενέβησαν χθες το πρωί με δύο περιπολικά στο τέταρτο λύκειο Αγίας Παρασκευής, απειλώντας τους μαθητές με αυτόφορο και καταγράφοντας τα στοιχεία τους. Το σχολείο άνοιξε προσωρινά, ωστόσο επανακαταλήφθηκε σήμερα το πρωί μετά από συνέλευση των μαθητών και παρά τις απειλές κάποιων καθηγητών. Καταλήψει σε και κρατικά κτίρια πραγματοποιούν υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων κρατικών φορέων. Σύμφωνα με πληροφορίε από ανθρώπου που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, δυνάμει των ΜΑΤ φρουρούν από το πρωί τη ΔΟΗ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποτραπούν συγκεντρώσει και καταλήψει από εργαζομένου. Επισκέψει σε κρατικέ υπηρεσίε πραγματοποιεί το κλιμάκιο τη Τρόικα από το πρωί, προκειμένου να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι λεγόμενε μεταρρυθμίσει και αναδιαρθρώσει. Χαρακτηριστικό είναι ότι το κλιμάκιο επισκέφτηκε και τα δικαστήρια τη Ευελπίδων προκειμένου να ελέγξει την πρόοδο του νέου συστήματο ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων. Αντιφασιστική πορεία θα πραγματοποιηθεί απόψε στι 6.30 το απόγευμα στην πλατεία 29η Σεπτεμβρίου 44 στο Εγάλεο, διασταύρωση Ιερά Οδού και Λεωφόρου Κυφισού. Η πορεία θα κατευθυνθεί προ την διασταύρωση των οδών Θιβών και Πέτρου Ράλι, όπου έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα κρούσματα επιθέσεων σε μετανάστε από ομάδε ανηλίκων. Συνεχίζεται σήμερα η διακοπή στα την Τετάρτη Δίκη των Σίμου Σεϊσίδη και Άρη Σιρινίδη σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Στα διεθνή τώρα. Παρασκευή ανάκτηση τη Επανάσταση, ονομάζουν οι Αιγύπτιοι τι σημερινέ κινητοποιήσει που οργανώνουν στην πλατεία Ταχρήρ του Καρου και σε άλλε πόλει. Οι Αιγύπτιοι αντιδρούν στι λαθροχειρίε του Στρατιωτικού Συμβουλίου, που έχει απομακρυνθεί από του στόχου τη εξέγερση που ανέτρεψε τον Μουμπάρακ. Ένα από τα κεντρικά αιτήματα τη σημερινή διαμαρτυρία είναι να δικαστεί ο δικτάτορα χωρί να γίνει συγκάλυψη των εγκλημάτων του. Πληροφορίες από την Αλεξάνδρεια αναφέρουν ότι μπλόκα του στρατού εμποδίζουν ανθρώπους από την προσέγγιση στην περιοχή Ελ Ασάφρα. Στα πλαίσια της επιχείρησης Συρία, οι ανώνυμους άρχισαν να επιτίθενται σε ιστοσελίδες της Συριακής Κυβέρνησης, αντικαθιστώντας τις σελίδες, με ένα χάρτη που δείχνει τον αριθμό των νεκρών από τις σφαίρες του καθεστώτος και τις τοποθεσίες όπου σκοτώθηκαν. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συγκρούσει στην πόλη Αλ-Ραστάν, υπάρχουν πληροφορίε για τρει νεκρού πολίτε στην περιοχή, καθώ και για αυτομολύσει από τι δυνάμει ασφαλεία. Το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρεται στον θάνατο 7 στρατιωτών και αστυνομικών. Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Όμνυα TV. Καλό σα απόγευμα.